Από Δευτέρα ξεκίνησαν τα rapid test με ανώτερη τιμή, τα 10 ευρώ για τους μη εμβολιασμένους, και πρέπει να γίνονται, όπως ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι, 2 την εβδομάδα. Υπάρχουν φαρμακεία που το κάνουν, είναι προαιρετικό άλλωστε, και υπάρχουν φαρμακεία που δεν κάνουν rapid test. Ως διαδικασία. Η ανώτερη τιμή είναι τα 10 ευρώ. Ως διαδικασία είναι κάτι απλό και σύντομο. Ως διαδικασία, αρκεί να τηρούνται τα πρωτόκολλα. Ήδη μας έχουν σταλεί τα έντυπα και κάποια σεμινάρια διαδικτυακά, και πιστεύω ότι οι φαρμακοποί είναι στο ύψος των περιστάσεων και μπορούν άνετα να την παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Πρόεδρε, με το φαρμακοποιό μας συνήθως έχουμε και μια πιο ανθρώπινη σχέση, μια αμεσότητα στην επικοινωνία. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε τώρα, πώς έχει υποδεχθεί το νοικοκυριό αυτό το καινούριο κόστος του προϋπολογισμού του? Για τα παιδιά είναι δωρεάν. Έτσι, για τα παιδιά είναι δωρεάν. Για τους υπόλοιπους, τι να αντιληφθώ, να πάνε να εμβολιαστούν και να μην έχουν το κόστος. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός. Και εκεί πρέπει να κοιτάζουν και όλοι. Αυτό θα πρέπει να κάνουν. Ορμόμενος από αυτό που μου είπατε, να επισημάνουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων στη Δράμα. Άρα είναι, θα ρείτε, πιο αναγκαίος από ποτέ ο επιτακτικός εμβολιασμός. Ακριβώς. Ο εμβολιασμός νομίζω είναι το μόνο που θα μας σώσει. Είμαι υπέρ του εμβολιασμού, ενάντια στους αντιεμβολιαστές, και θεωρώ ότι είναι ο μόνος τρόπος που πρέπει να... με το μόνο τρόπο που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να γλιτώσουμε από αυτήν την πανδημία. Δεν βρίσκω άλλη δίωδο. Ιδάλλως προδιαγράφεται ένας δύσκολος χειμώνας. Αυτό φαίνεται ήδη από τα στοιχεία. Οι διπλανές μας πόλεις είναι στο κόκκινο, οπότε είναι η σειρά μας. Θα τελειώσει και το φεστιβάλ και πιστεύω ότι θα κοκκινήσουμε κι εμείς. Δική μου άποψη, προσωπική είναι αυτή.